κατευθείαν. Ανταποκρίθηκε, λέει, θα έρθω, γιατί πρέπει να σας δω, πρέπει να είμαι παρόν. Θέλω να σε παρακαλέσω, Γιώργο, να δώσεις στην οικογένεια που είμαστε, έλα πάλι, στην οικογένεια αυτή την τεχνική πλακέτα, για να μας θυμούνται. Ο Παύλος, ο Συνατζάκης, είναι ο αδερφός του Βασίλη. Λοιπόν, καταρχήν δεν θα μπορούσα να πω όχι όταν ο Χρήστος μου είπε για την συγκεκριμένη δήλωση που διάβαζα. Και φρόντισα να διαμορφώσω το πρόγραμμα για να είμαι εδώ, διότι βλέπω πολλούς καλούς φίλους αγωνιστές από τα παλιά, από εποχές που ήμασταν μικρά παιδιά. Μπήκαμε στην ΟΝΕΡ, στην ΛΑΠ, στην ΜΑΡΚΗ, χωρίς να ξέρουμε τι θα μας οδηγήσει αυτό το πρόγραμμα, αλλά μπήκαμε γιατί αγαπούσαμε το κόμμα μας, την παράταξή μας και πιστεύουμε πολλά από αυτά τα οποία μας λέγανε τότε. Στη ζωή λοιπόν προχωράς με τις μνήμες σου, με τις αναμνήσεις σου, με αυτά που έστρεψες, με τους φίλους σου και όλα αυτά φτιάχνουν ένα αόρατο νήμα να σε συνδέει, να συνέχεια να κουβαλάς και να σε διαμορφώνει την στάση σου, το χαρακτήρα σου και πολλά πράγματα. Η ΟΝΕΡ λοιπόν για όλους μας ήταν ένα ξεκίνημα, ήταν μια αρχή, ήταν και ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Και νομίζω ότι έτσι αφήνω να δούμε και να δούμε όλοι μας σαν να δούμε και να δούμε. Αυτό που έγινε σίγουρα είναι ένα πρόσωπα που ζήσαμε που τη συγκινή σου περάσει με μαζί. Λοιπόν, ο κύριος Τεχνικός δεν πρέπει να πει μικρόφωνο γιατί δεν πάμε πριν να κάνει το κανονικά. Λοιπόν, το λάθος έγινε να δώσω την κατέρα στην οικογένειά του. Ήταν ανήκει σε μια μεγάλη οικογένεια, πέρα από εκεί στην οικογένεια, στην οποία μα οικογένεια των ορευτών, των μεταναστευτών. Και το μοιραζόμαστε κι εμείς σε εσάς.